και με ποια ασχολείς. Μάριο Σάλι, Fighters Πατήσια. Μάριε, τι έγινε σήμερα στο ring, κερδίσαμε. Κερδίσαμε, ναι. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Μπορούσα πολύ καλύτερα, δεν έπαιξα καλά. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους δασκάλους μου. Είχαμε το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι ικανοποιημένος. Άρα δεν μετράει πάντα η νίκη. Μάλλον μετράει η νίκη. Απλά μέσα από το παιχνίδι μας βλέπουν τα λάθη μας και βιωνόμαστε. Εννοείται είναι κάτι σημαντικό το να κερδίσει αθλητής, έτσι. Πάντα. Έχει αρχίσει και να πει το επίπεδό του. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Ο αθλητής από εδώ έχει ξεκινήσει από τη σχολή των Πατησίων. Στο Πατήσια γίνεται δυναμική δουλειά. Γίνεται καλή δουλειά. Ο Μάριος γενικότερα είναι ένα παιδί που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο χώρο μας. Έχει προδιαγραφές. Δυστυχώς μέχρι πέρυσι, γιατί ήμασταν και τελευταία τάξη του Λυκείου και είχαμε διαβάσματα, κάναμε συντήρηση μόνο. Δεν κάναμε προπόνηση. Φέτος έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε ρυθμούς προπονήσεων κανονικά. Ήταν το πρώτο καλό πάτημα που κάναμε, το πρώτο δυνατό μάτς που παίξαμε φέτος. Πήραμε το αποτέλεσμα, το θέλαμε το αποτέλεσμα. Μπορούσαμε λίγο καλύτερα. Αυτό θα έρθει με τη δουλειά, με την προπόνηση. Πιστεύω σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα, αν συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς που προπονείται φέτος, θα είναι καλύτερο. Εγώ τώρα, μιας και έχω εδώ το δάσκαλο τον Αντώνη τον Καραδήμα, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς εκπαιδευτές στο αγωνιστικό των Fighters Αθανασόπουλος, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, δάσκαλε. Πώς γίνεται για εμάς που είμαστε απ' έξω την ώρα του αγώνα, να μπορούμε όμως αμέσως να καταλάβουμε ένα παιδί το οποίο έχει βγει από το αγωνιστικό τμήμα των Fighters? Είναι πολύ χαρακτηριστικό ο τρόπος του παιχνιδιού τους, πολύ χαρακτηριστικό. Η δουλειά που κάνουμε με τον δάσκαλό μας φαίνεται, γι' αυτό και οι αθλητές μας προοδεύουν όχι μόνο στο εγχώριο επίπεδο, αλλά και στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Πολύ ωραία, σου εύχομαι και σένα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Να προσθέσω πάνω σε αυτό, ο λόγος που πιστεύω ότι ο Μάριος φέτος θα έχει με τον καιρό καλύτερα αποτελέσματα είναι πρώτον γιατί έχω δει και ξέρω τις δυνατότητές του και δεύτερον πλέον συστηματικά προπονείται με την αγωνιστική ομάδα κοντά στο δάσκαλο τον Αντώνη τον Καραδήμα και στο δάσκαλο τον Κώστα τον Αθανασόπουλο, οπότε πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε και τα αποτελέσματα που θέλουμε και στο παιχνίδι του. Πάρα πολύ ωραία, σου εύχομαι τα καλύτερα.